Λοιπόν, Κώστας είναι εδώ, παιχτούρα. Εδώ είμαστε. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε? Όλα καλά, παιδιά, εδώ Κωνσταντινούπολη. Μόλις αφαιρθήκαμε. Μπράβο, φίλε. Πήγες να αποσκηνήσεις ή πήγες για τον τελικό? Γιατί μαζόμαστε. Για τον τελικό σίγουρα. Τώρα για να αποσκηνήσω, θα δούμε. Εντάξει, στην Αθήνα από ό,τι ξέρω ήρεμα είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο για την ΑΕΚ, πάνω σε αυτό που είχαμε πει. Οι θέσεις, υπάρχουν σήμερα δημοσιεύματα, είναι αυτά που έχουμε πει, ότι σε όλες τις θέσεις ψάχνει παίχτες που μπορούν να την αναβαθμίσουν η ομάδα, εκτός από center back που είναι δεδομένο, και κεντρικό χαφ, και επιθετικό, ακραίο επιθετικό, και κάποιον που μπορεί να παίζει στη διάδα μπροστά, φαίνεται ότι θέλει ο Αλμέιδα, ανεξάρτητα από το αν θα μείνει ή όχι ο Φανφέρτ. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν πάρει άλλο παίχτη η ΑΕΚ μπροστά, ο Φανφέρτ θα φύγει σίγουρα. Έχουμε πει ότι του χρόνου θέλει να έχει ακόμη περισσότερες λύσεις. Ήδη αυτή τη στιγμή το ρόστερ της ΑΕΚ χωρίς Πινέδα, Άμραμπατ και χωρίς να τους υπολογίζουμε, χωρίς Πινέδα, Άμραμπατ και Βέλα, ακόμη και χωρίς Αραούχο θα πω, γιατί πιθανό να μην είναι τον Αύγουστο, να μην μπορεί να έχει προλάβει να γυρίσει τον Αύγουστο, το πιθανότερο είναι αυτό. Έχει ήδη μια εικοσάδα, έχουμε πει, έχει παίξει όλες τις θέσεις. Αυτό που θέλει είναι σε δύο επίπεδα να ενισχυθεί. Το ένα είναι με 3-4 παίχτες που να αναβαθμίσουν τους ήδη υπάρχοντες, δηλαδή παίχτες που να κάνουν τη διαφορά και να διεκδικούν άμα στα θέσεις στην δεκάδα. Και από εκεί και πέρα, όπως παίχτες όπως ο Πήλιος, για να υπάρξουν περισσότερες εναλλακτικές λύσεις για τον χρόνο. Έχουμε ερωτησούλα. Έχουμε ερωτησούλα, ναι, το φίλο του Βασίλη. Έτσι, γιατί καταλαβαίνω, ναι, ότι ακόμα είμαστε σε μια, πώς να το πω, φαίνεται, αντανακλάται στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ ότι δεν έχει βιασύνει η ΑΕΚ. Και καλό συμβαίνει όχι, αυτό. Όχι, δεν βιάζεται. Ξέρεις, αυτό το έχει χτίσει, ας πούμε. Ναι. Το έχει χτίσει γιατί, ναι, βγήκανε παίχτες, αξιοποιήθηκαν παίχτες που πέρυσι ήταν ουσιαστικά στον αέρα, και τώρα μπορεί η ομάδα να ψάξει, το όσο δυνατόν λιγότερο ρίσκο. Αυτό είναι μεταγραφές. Δεν υπάρχουν ούτε σίγουρες, ούτε, ξέρεις, τίποτα δεν εγγυάται την επιτυχία. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό. Αλλά ακούω την ερώτηση. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Ο Πινέδα αναμένεται να είναι στο Gold Cup μέχρι τέλη Ιουλίου. Υπάρχει πιθανότητα να ξεκαθαρίσει κάτι νωρίτερα? Δεν το ξέρω. Μπορεί και να, μπορεί και όχι. Δεν το ξέρω πραγματικά. Το Gold Cup είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι ουσιαστικά το να αφήνει από κάποια παιχνίδια του Champions League είναι δύσκολο να, ακόμη και να μείνει, δηλαδή να παίξει όλα τα παιχνίδια. Αλλά ας μείνει και ας μην τα παίξει. Δεύτερη ερώτηση. Ναι. Ξέρεις τι θα γίνει με τα Τσέγκο πρώτον, και δεύτερον, θα ήθελες εις κέρδο τον Κολομβιανό στην ΑΕΚ? Ο Τσέγκο θα επιστρέψει στην Αθήνα και θα κάνει μια επέμβαση. Και μετά θα αποφασιστεί αν μπορεί να συνεχίσει το ποδόσφαιρο. Υπενθυμίζω ότι είχε πάθει τριπλό εμφράγμα. Η ΑΕΚ τον έφερε στην Αθήνα μέσω πολέμου και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει από ιατρικής άποψης. Επέστρεψε στην Ουκρανία. Δυστυχώς δεν κατάφερε να ξαναπαίξει μέχρι τώρα. Ενώ μέχρι να πάθει αυτό, μιλάμε από το πιο άτυχα παιδιά που έχω δει ποτέ στο ποδόσφαιρο. Μέχρι τέλος πάντων να πάθει το έμφραγμα ήταν στην καλύτερη δεκάδα του Ουκρανικού πρωταθλήματος. Τέλος πάντων, επιστρέφει τώρα. Θα κάνει αυτή την επέμβαση και αν είναι καλά, που μακάρι να είναι, θα συνεχίσει το ποδόσφαιρο. Οπότε μπορεί να τον αξιοποιήσει κάπως η ΑΕΚ, να τον δώσει κάπου. Δεν νομίζω ότι θα μείνει, γιατί είναι πολύ πλήρης η ΑΕΚ στο δεξιμπακ. Αλλά να το ξαναπάει, το παιδί στην Ουκρανία. Σημασία έχει η υγεία του και ότι η ΑΕΚ είναι απάντο. Για εσκέρδο. Εντάξει, τώρα είναι πάρα πολύ παίξε, παιδιά. Τώρα είπαμε χθες για τον Οταμέντι. Ναι, για τον Οταμέντι να πω. Τώρα για τους άλλους δεν είναι Αργεντίνη, δεν ασχολούμαι. Όχι, δεν είναι Αργεντίνη, ρε παιδί μου. Ξέρεις, ναι, άμα είναι ένας παίκτης αυτού του επίπεδου, ας πούμε, του
του Οταμέντη που, όχι ότι, σας είπα και χθες, είναι μια φημολογία που δεν υπάρχει ουσιαστικά, έτσι, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Ναι. Οι ρεπορτάζ βάσιμα που βασίζεται κάπου έχουν γίνει μόνο στο εξωτερικό για ομάδες όπως η Ίντερ και τα λοιπά, δεν υπάρχει κάτι. Mm-hmm. Αλλά τώρα, οκ, okay, δεν... αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι παίχτες που ασχολείται η ΑΕΚ που έχουν, ας πούμε, ένα προβάδισμα, δεν είναι κάποιος από αυτούς που γνωρίζουμε. Αυτό μπορούμε να πω. Δηλαδή που έχουν γραφτεί τα ονόματά τους. Μάλιστα. Εσύ, φίλε, τώρα από τελευταία ερώτηση. Για να μπούμε και λίγο στο κλίμα της ημέρας. Βεβαίως. 8 Ιουνίου του 1996 που εξέπεψε πρώτη φορά ο Sport FM, πού ήσουν? Θυμάσαι τι έκανες? 8 Ιουνίου του 1996. Κοίτα, τότε είχα... ήμουνα σε φάση επαγγελματικού διαζυγίου και, και αλλαγής επαγγέλματος. Δηλαδή το πήρα χαμπάρι μαζί με το Sport FM, η δημοσιογραφία κέρδισε και εμένα. Τότε. Και το πήρα χαμπάρι λίγο αργότερα. Αλλά ήμουν από τους πρώτους που είχα παίξει 2-0 το Χρήστο. Τηλεφωνικά. Γιατί για ένα διάστημα είχα μείνει χωρίς δουλειά και είχα χρόνο άπλετο. Ναι. Έπαιζε αυτό το 2-0, νομίζω 2-4 ήταν η εκπομπή, αν θυμάμαι καλά. Το μεσημέρι ήταν. Ναι. Και έχασα. Καλά, εντάξει. Εννοείται. Αν έλεγες ότι κέρδισες, δεν σε πίστευα. Ναι, ναι. Ήταν η μόνη φορά που έχω βγει έτσι, η δεύτερη φορά μάλλον. Μία είχα βγει στο συγχωρημένο του Γεωργίου το 93 και μία στο Χρήστο τότε, το 96 το καλοκαίρι. Να σου πω, Κωστή, τι δουλειά έκανες πριν? Ναι. Πριν είχα... δούλευα σε μια εταιρεία διεθνών μεταφορών, μετά είχα ένα τυροπιτάδικο το στάδικο, μετά ένα ανθοπολείο. Και μετά μια βιοτεχνία με κεραμικά. Άντε ρε, τόσο πολλά. Και μετά τα παράτησες όλα και άνοιξες... Τα παράτησα, με παράτησαν. Δεν ήταν, ξέρεις, ήταν λίγο... Ήταν αμοιβαία κατανόηση. Αμοιβαία η εκτίμηση. Αμοιβαία η εκτίμηση μωρό μου που λέει... Χωρίσαμε φιλικά. Καθαρίσαμε και με τις εφορίες. Αλλά ευτυχώς βρήκαμε, όπως έλεγε και δεν θυμάμαι, η Μαραγκόζη, ευτυχώς είχα φυλάξει ένα όνειρο. Που λέει και το τραγούδι. Ωραίος. Αν θυμάμαι καλά ότι το έλεγε η Μαραγκόζη. Κωστή μου, καλά να περάσει την πόλη. Λέει ένας φίλος εδώ να μας στείλεις ρεπορτάζ για τα μεταγραφικά της Φενέρ. Της Φενέρ? Ναι. Εγώ βασικά έχω έρθει για σκάουτινγκ να δω αν μας κάνει κανείς από Ίντερ ή Σίτι. Οπότε δεν θα... βέβαια, γιατί όπως λέει ένας φίλος, λέει τώρα με τις τιμές διαρκείας... Όπως μια φορά σε ένα λαϊκό δικαστήριο στον Εθνικό είχε πει ένας... ήταν επί εποχής Μάκη και δεν χανόταν αυτά τα λαϊκά δικαστήρια, όπως καταλαβαίνεις. Καλά, εννοείται. Και λέει ένας που ήταν στη συνοδεία του Μάκη, νομίζω ήταν ή τζόκεϊ ή... ήταν αρκετά ψηλός, δεν θα ήταν τζόκεϊ, πρέπει να ήταν προπονητής τα άλογα. Και γυρίζει και λέει και το Ρονάλντο αν χρειαστεί. Το Ρονάλντο το κανονικό. Ναι. Δεν λέω έτσι εγώ. Ναι. Είναι προσβλητικό για τον άλλο. Ναι. Και το Ρονάλντο αν χρειαστεί θα το φέρει στον Εθνικό. Αν χρειαστεί, έτσι. Αν χρειαστεί. Ναι, αν χρειαστεί. Τελικά δεν χρειάστηκε. Ναι, ποτέ, εντάξει. Είχε τον Καραμαλίκη μετά σε τρεφόρμα. Ακριβώς. Ωραία. Ευχαριστούμε, φίλε. Να είστε καλά, παιδιά. Έλα, καλή σου μέρα. Λοιπόν, πάμε break. Break, φίλε.